Είναι πολύ ενθαρρυντικό σήμερα για το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Το ότι σήμερα εδώ είναι δεκάδες σωματεία και εκατοντάδες εργαζόμενοι είναι απάντηση στο κράτος και το κεφάλαιο που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Αυτή τη σύσκεψη ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα μείνουμε άπραγοι. Μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε, οργανωμένα και συλλογικά θα απαντήσουμε. Να πω και δύο κουβέντες για το τι γίνεται στην εταιρεία, στην eFood συγκεκριμένα, μια ενημέρωση να σας κάνω. Θέλουμε να πούμε από την πλευρά μας ότι η εταιρεία πρόσφατα προχώρησε σε 3 απολύσεις πριν 10 μέρες, 2 freelancer και ενός μισθωτού, μειώσεις αποδοχών στους freelancer, μειώσεις αποδοχών στην αποζημίωση καυσίμου που παίρνουν οι διανομής στην eFood μισθωτή. Τα μέτρα ατομικής προστασίας ζητάει 100 ευρώ εγγύηση για να μας τα παρέχει η εταιρεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι δωρεάν να παρέχονται από τους εργοδότες. Και παρόλα αυτά μεγαλώνει και τη ζώνη των διανομών, βάζοντας ακόμη και το πανόραμα να πηγαίνουμε νύχτα και έχει κάνει και την υπηρεσία 24ωρη. Δηλαδή θα υπάρχει διανομές που θα ανεβαίνει στο πανόραμα 4-5 ώρα το πρωί να παραδώσει παραγγελία. Μετά από όλα αυτά προχωρήσαμε άμεσα σε γενική συνέλευση του Σωματείου, που με μια ζωντανή συζήτηση, με αντιπαράθεση, με προβληματισμούς να βγαίνουν από συναδέλφους, αποφασίσαμε συλλογικά να κλιμακώσουμε τη δράση μας. Βάλαμε μπροστά την κουβέντα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ικανοποιητικής με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, με αυξήσεις και με επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας. Πήγαμε μαζικά με πορεία μέχρι την εταιρεία, τα γραφεία και καταθέσαμε τα αιτήματά μας. Ταυτόχρονα με το Σωματείο της Αθήνας έχει κατατεθεί η επιχειρησιακή σύμβαση και είναι σε διαπραγμάτευση. Στις φωνές που έβαζαν τον πύχη χαμηλά στη συνέλευση, στις φωνές που μείωναν τις απαιτήσεις και έσπηραν την απογοήτευση, απαντήσαμε με ανταγωνιστικότητα. Και το κάναμε έτσι γιατί δεν μπορούμε να μετράμε τα αιτήματά μας ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας και με το πόσα λεφτά βγάζει η εταιρεία. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε κάποιον σωτήρα που θα χτυπήσει την πλάτη και θα μας υποσχεθεί ότι θα μας σώσει. Έχουμε την πείρα ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά όταν έχουμε σχέδιο, εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας και είμαστε μαζί με τα σωματεία το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουμε δίπλα μας το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΕΠΕ, έχουμε τα υπόλοιπα σωματεία πανελλαδικά, τα επιχειρησιακά της eFood σε συνεννόηση και αυτή τη στιγμή γίνεται με σύσκεψη μέσω του ίντερνετ πανελλαδικά για τι θα κάνουμε παραπέρα. Και μέχρι τώρα έχει πάρθει απόφαση τη Δευτέρα, 26 του μήνα, τετράωρη στάση εργασίας, νέα συνέλευση στο εργατικό κέντρο και λογικά πορεία πάλι στους δρόμους της πόλης και στα γραφεία. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε την εργατική τάξη δίπλα μας και εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε σωματείο που διεκδικεί. Πριν από λίγο κιόλας είχαμε ένα εργατικό ατύχημα συνάδελφου διανομέα πάνω σε σικές και αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και είναι σε εξετάσεις να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή μετά από όλα αυτά που γίνονται καθημερινά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης. Θα θέλουμε και εσάς μαζί μας, όπου μπορείτε να βοηθήσετε, ώστε να έχουμε αυξήσεις στους μισθούς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στη δουλειά μας.